για την περιοχή ότι αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά με την κατασκευή του ΤΑΠ. Δεν αφορούν, θεωρώ, τα λαϊκά συμφέροντα. Τα συνεχή πηγενέλα του Αμερικάνου πρέσβη, τα συγχαρήκια όλων των Αμερικάνων Προέδρων, του Ομπάμα παλιότερα, του Τραμπ τελευταία, για τα ενεργειακά έργα που παίρνουν προτεραιότητα, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στα Βαλκάνια, μόνο ανησυχία μπορούν να μας διανύσουν. Τα σχέδια της γεωπολιτικής αναβάθμισης που επικαλείται η κυβέρνηση και χειροκροτεί εννοείται η αστική τάξη και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν για μας με τίποτα να κάνουν με τις λαϊκές ανάγκες για φθηνή θέρμανση, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για ειρήνη, για συνεργασία των λαών. Η ανάπτυξη που διαφημίζει η κυβέρνηση και ακούστηκε σήμερα εδώ μέσα από πολλούς προηγούμενους ομιλητές, για τους εργαζόμενους στηρίζεται σε θέσεις εργασίας χτισμένες πάνω στους αντιλαϊκούς νόμους που αυτές οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ψηφίζουν και καθιερώνουν ως δεδομένα. Χαμηλά μεροκάματα λιγότερα από 30 ευρώ, χωρίς ένσημα ειδικότητας, με μετατικοποίηση της εργασίας μέσα από εξαντλητικά ωράρια, με 8 ώρα που γίνονται 11 ώρα, με περιπλάνηση από ένα εργοτάξιο στο επόμενο, χωρίς δικαιώματα, με υποχρεωτικές άδειες. Αντίθετα, τα κέρδη των εταιριών που ανέλαβαν την κατασκευή ξένων και ελληνικών εταιριών είναι τεράστια, επιδοτούμενα από τη φθηνή εργασία, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που πληρώνει ο λαός με πανατούς φόρους και χαράτσια. Αυτό το περιβόητο αναπτυξιακό έργο δεν θα φέρει ωφέλη ούτε για το λαό ευρύτερα, μιας και το φυσικό αέριο δεν προβλέπεται να είναι και φθηνό για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, με δεδομένη τη συρρήκνωση των εισοδημάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια και την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Έτσι λοιπόν η κατασκευή για εμάς και η λειτουργία του αγωγού δεν πρόκειται να αντιστρέψει ούτε τις συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, που τόσο καλά αναφέρεται προηγουμένως, στις οποίες διαβιώνουν σήμερα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν και για τα στοιχειώδη. Ωφελημένες θα πούν ξανά οι μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης, καθώς το φυσικό αέριο θα αξιοποιηθεί για τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους, ενώ αναμένεται να τροφοδοτήσει και νέο γύρο επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής ρεύματος με φυσικό αέριο, στο όνομα της επέκτασης των καθαρών πηγών ενέργειας. Επίσης, ο αγωγός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υποδομών για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ανοίγοντας νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπόλια της ενέργειας. Με δεδομένα λοιπόν τα παραπάνω, δεν είναι τυχαία η προσπάθεια που κάνουν η κυβέρνηση αλλά και η ίδια η εταιρεία να κατοχυρώσουν τον αγωγό σε ένα σπουδαίο αναπτυξιακό έργο με πολλαπλά ωφέλη για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τις λεγόμενες τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό το σχεδιασμό δεν εντάσσονται μόνο οι παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών, παραγόντων της τοπικής διοίκησης για τη διαφήμιση και για τη στήριξη αυτού του έργου της ίδιας εταιρείας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως η προσφορά ασθενοφόρων, θα δούμε σε πάρα πολλές περιοχές. Οι αναπλάσεις και πάρα πολλά άλλα. Συγκεκριμένα ο ΤΑΠ σχεδιάζει να υλοποιήσει 47 τέτοιες δράσεις. Με τους εύλογους τίτλους αναβάθμιση ποιότητας ζωής, προγράμματα που ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών, βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Σε αυτά τα πλαίσια γίνεται και η συζήτηση εδώ. Μήπως δεν γνωρίζουμε ότι τα αυξημένα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις που πληρώνει η ΔΕΗ στους παραγωγούς ενέργειας με τα φωτοβολταϊκά και τις αναμογεννήτριες? Κατ' ανάλογο θεωρούμε ότι θα γίνει και με τα τιμολόγια του φυσικού αερίου, άλλοι θα ωφελούνται και άλλοι θα πληρώνουν. Δεν είμαστε αντίθετοι εννοείται στη χρήση του φυσικού αερίου, αλλά διεκδικούμε το δημόσιο χαρακτήρα του, όπως γενικότερα λέμε για το τομέα της ενέργειας, μέσα από μια ενιαία, αποκλειστικά δημόσια επιχείρηση, με τιμολόγια που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Δεν δεχόμαστε την επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δεχόμαστε την παρέμβαση και εμπλοκή επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων για την επιδίωξη για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία που θα την πληρώνει ο λαός. Η ΔΕ δεν είναι μια ΑΕ. Με ποια λογική λοιπόν ο Δήμος Κοστοριάς πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του δίλερ για να διευκολύνει τη διείσδυση μια τέτοια επιχείρηση στα νοικοκυριά τη αρμοδιότητά του? Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε αυτόν τον ρόλο. Συντομεύω, ολοκληρώνω. Παλεύουμε για πρόσβαση του λαού σε φθηνή θέρμανση με άμεση κατασκευή αντίστοιχων υποδομών που δεν θα χρησιμοποιήσει ο λαός. Δωρεάν σύνδεση για όλους από σχεδιασμένο δίκτυο δικτύου φυσικού αερίου, οικιακής χρήσης και παράλληλα μέτρα στήριξης των ανέργων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων για την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού και να μην πληρώνουν 2.000 για να έχουν φυσικό αέριο στο σπίτι τους. Και τέλος κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε και εμείς.